Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gameplay video. Συνεχίζουμε το GTA από εκεί που το είχαμε αφήσει την τελευταία φορά. Well, όχι ακριβώς από εκεί που το είχαμε αφήσει την τελευταία φορά. Γιατί είμαστε στο σπίτι του Franklin αυτή τη στιγμή με το νέο look της Πιταρώνα. Μεταξύ, αυτό που παίζει από πίσω παίζει να είναι copyrighted. Οπότε κάτσε να βγούμε λίγο. Πώς το διάλογο βγαίνει στο μπαλκόνι εδώ πέρα. You serious? Οπ, να που είναι εδώ. Έχουμε φοβερή θέα και ένα μάξι, ένα κάγκουρα από κάτω να μας πρίζει τα παπάρια. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο βέβαια θα αλλάξουμε στον Michael, στον οποίο είναι και η αποστολή που θα πάω να κάνουμε τώρα. Εάν θα σας αρέσει αυτό που θα δείτε, πατήστε το κουμπί του like και κάντε και ένα subscribe. Βοηθάει πάρα πολύ στο κανάλι. Όπως και επίσης και τα σχόλιά σας. Αφήστε κάποιο σχόλιο με ό,τι θέλετε από κάτω. Πάμε να αλλάξουμε στον Michael. Oh man, I feel like crap. Ωραία, και το βρίσκουμε το Michael να νιώθει σκατά. Αλλά δεν πειράζει. Μαρκάρουμε εμείς την αποστολή. Εδώ, Μάρτιν Μαντράζο. Ποιος αυτός είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ο χορηγός. Όχι χορηγός, ο σκηνοθέτης. No, God, please, no! 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 Τέλος πάντων, θα δείξει. Τσιμπάμε μια αυτοκινητάρα και τα λέμε στην αποστολή. Κατεβαίνουμε από την αυτοκινητάρα. Έχει δρώσει ο Michael από ό,τι φαίνεται. Και. Μαντράζο, my boy. Α, όχι, είναι ο Trevor. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. And who's the guy? You'll see. Ωραία. Yes. Hi. Πεσηματική. Κατευθείαν. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Ωραία. Κύριε, όχι ακριβώς κύριε. Τέλος πάντων. Get us something to drink, would you? Αυτό μου. Τι είναι αυτό. Κάπου έχουμε ξανασυνεργαστεί με αυτόν. Αλλά δεν θυμάμαι πού και πώ και γιατί. Ο Ματράζο. Τέλος πάντων. Μαρτίν Μαδράσο. Μαρτίν. Είναι ένα terrifying psychopath που tried to kill me. Exactly. But some people. They no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. Okay. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. Nice. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Ωραία, πρέπει να σκοτώσουμε κάποιον. Τον ανοιξιότητα. Άρα πρέπει να ρίξουμε το αεροπλάνο. Innocent. Innocent. Αθώε. There's a gun set up in the hills. Ναι. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. Πανεύκολο. What's up, hey? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. Mm-hmm. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right. Alright, πάμε γρήγορα. Hey, πού πήγε το αμάξι μου? Έλα ρε φίλε, το αμάξι μου. Περίμενε, είχε αυτός κανένα αμάξι που μπορώ να πάρω. Να το αμάξι μου. Πλάμα στο παρκάρανε καλύτερα, εντάξει. Μιλάμε με τον Trevor τώρα. Πρέπει να έχουμε κάτι κοινό με αυτό το τύπο που κάνει ο Trevor. Λέει ο Μάρκο Τίτο ότι είναι ψυχοπαθής και μπορεί να έχετε αυτό από κοινού. Ο Trevor είναι έτοιμος να το ληστέψουμε. Και του κάνει ο Μάρκο ότι δεν θα ληστέψουμε κανέναν. Ο τύπος είναι πλούσιος, θα μας πληρώσει καλά. Δεν χρειάζεται να τον κλέψουμε. Το οποίο δεν σημαίνει ότι θα συμβεί κιόλα. Γενικότερα ο Trevor δεν ακούει και πολλά. Πλάς ότι ο Μάικλ την έχει πατήσει 2-3 φορές, δεν έχει πληρωθεί για τη δουλειά του. Και τον έχουν μπλέξει και σε περισσότερη δουλειά κιόλα. Να το παρκάρουμε και σαν κυρίμη. Μην το αφήσω και στη μέση του δρόμου. Και πάμε στο σημείο. Ωραία, πήγαμε στο βανάκι, ελέγχουμε το όπλο και. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Keep looking for it. There it is. Out past downtown. Πού? Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Πού το είδε, ανάτο. Εντάξει. Δεύτερη βολή στο τέτοιο. Τρίτη βολή και το διαλύσαμε τον κινητήρα. Αλλά είναι λίγο δύσκολο βέβαια να το προλάβεις και πάλι είναι αεροπλάνο.
Τώρα είμαστε με τον Τρέβορ. Μ' αρέσει που έτσι όπως πηγαίνω εγώ θα τα φάω τα μούτρα μου. Συνεχίζουμε και το ακολουθούμε. Αλλά οι πιλότοι λέει ο Τρέβορ είναι ότι είναι πολύ καλή. Το διατηρούν, ξέρω εγώ. Δεν το αφήνουν να πέσει εύκολα. Αλλά δεν το χάσει. Τώρα εδώ είναι ένα ωραίο επικό κόλπο. Πάρτε σκηνοθεσία εδώ. Έχει αστεία και η συζήτηση που έχουν ο Τρέβορ με τον Μάικλ. Αλλά και προσγειώθηκαν. Με το πιστόλι θα πάω. Εννοείται. Μάλιστα είμαι σημαντικό λίγο. Άλλο πρέπει να με βοηθήσει. Πήρα φωτιά ρε μαλακα, δεν το πιστεύω. Ποιος? Τι, εμένα βρήκες βλάκα. Πήγε να μας σκοτώσει ο άλλος. Λες και μπορεί, το Τρέβορ. Ωραία, πήραμε τα χαρτιά. Τι, how'd it go? Fine, just fine. I got the files. I'll take him to Madrezo and explain the human cost of this errand. Take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Ωραία, πάμε στο Μάικλ. Τώρα πρέπει να ξεφορτωθούμε το όπλο. Αν και μου λέει σχέδιο leave the area. Κάπου έχω sticky bomb, αλλά πρέπει να το βγάλω λίγο κάπου σε ένα σημείο που δεν θα μας βλέπει κανένας όταν θα το ανατινάζω. Εδώ είναι ένα καλό σημείο. Συν το γεγονός ότι σκότωσα ένα ελάφι. Αλλά δεν θυμάμαι τι το κάνουμε αυτό. Κάτι το βγάζουμε φωτογραφία νομίζω. Destroy van. Α, σε πολύ καλό σημείο το έχω αφήσει εγώ. Μπράβο μου. Το πάρω φωτιά εγώ. Το θα πάρει η βενζίνη φωτιά εδώ πέρα στις λάσπες. Πολύ καλό. Ωραία, τελειώνει και το. Ωπα. Τέλεια, του βάλαμε και φωτιά. Ανατινάξω να τελειώνουμε. Το van βλέπω να ανατινάχθηκε. Μια χαρά το βλέπω εγώ τον μπουρδελό. Που σημαίνει grenade. Run like motherfucker. Πάει. Έλα Τρέβορ. Έτσι ξεκίνησε ο Τρέβορ. Λοιπόν εδώ θα περάσει κάποιο αμάξι. Και τι αμάξι. Τέλειο για μένα. Έχει και καφέ μέσα. Και σχεδόν φτάσαμε. Ναι, εδώ είμαστε. Where is he? Τι είναι, κάπου θα κρύβεται αυτός, ε. Μάλιστα, έφτασε. The fuck has happened? Why do you have his car? Man, a piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry, so I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Oh, fuck. Now, unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? Πώς θα έκανε ακόμα πιο σκατά τα πράγματα ο τέτοιος, ρε φίλε. Ο Τρέβορ. I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will, a cabin in the woods. You know what I'm saying. Ρε φίλε, mission passed. Ωραία, και τελειώσαμε με αυτούς τους δύο για την ώρα. Έφυγε μόνο του, δεν έκανα τίποτα εγώ και την οδήγηση την έκανε μόνο του. Ήτανε cutscene. A fair day's pay. Πήραμε και achievement. Και πήραμε με το Franklin my boy. Λοιπόν, επιλέγουμε αποστολή. Τσεκάρω μια αυτό στα γρήγορα, μιας και είμαι σχετικά κοντά. Και μετά πεταγόμαστε στην main αποστολή. Ωραία, να δούμε τι είναι αυτό εδώ το ερωτηματικό. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον. Δεν κατάλαβα τι σκατά είναι. Πάμε στην αποστολή. Επίσης έχει φορτωθεί και άλλη αποστολή από ό,τι βλέπω. Η οποία λογικά είναι με το ματράζο. Θα πάμε πρώτα στον David και μετά στον Mike. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι ο πρεζάκιας, ο πρεζέμπορας. Για πάμε να δούμε. Όχι, τελικά αυτό είναι ο άλλος με το αυτοκίνητο. Hey, κλέφτης. Μάλιστα, πάμε να κλέψουμε το τελευταίο αυτοκίνητο. Από ό,τι κατάλαβα. Find the actor. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να είναι εκεί πάνω αυτός. You can knock out the actor to get his clothes. Ωραία. Δεν φαίνεται να με βλέπει κανένας. Πάει αυτός. Έχω λίγο αιματάκι. Εντάξει, μπορεί να τράκαρα κάποια στιγμή καθώς ερχόμουν εδώ. Μπορείτε να με κρίνετε. Εντάξει, κούκλος είμαι. Επίσης, πώς θα μπερδέψουν ένα λευκό ηθοποιό με ένα μαύρο. Ό,τι φαίνεται γίνεται. Περιμέναμε τον Daniel Craig. Τελικά είμαι ο Idris Elba. Τι να κάνουμε τώρα. Fuck you.
Τι λες μου. Τώρα το κατάλαβε η άλλη ότι είναι. Προσπαθεί να μας πάρει το τιμόνι η άλλη. Πακ. Δεν μας αφήνει το τιμόνι. Είναι αυτό μια απαγωγή? Όχι, όχι, είσαι εντάξει καν. Μην ακουμπάς το τιμόνι, μωρί. Ωραία, πάει κι αυτός. Μαθαίνουμε πράγματα για το τέτοιο. Πετάξαμε εκτός. Όχι. Λογικά τώρα έχουμε και το κουστούμι με τον Franklin. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έτσι σε περιπτώσεις. Εντάξει, ωραίο αμάξι αυτό όντως. Και φτάσαμε στο σημείο παράδοσης. Τι κάνει αυτός? You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio. So what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga. On the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davis. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just what the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring the boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Uh-huh. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Θα το μοντάρει λίγο. Ματράζω. Continue. Κάποιο όχημα μπορούμε να βουτήξουμε. Πέρα αυτό εδώ καλό είναι. Ωραία, βάζουμε πλώρια εδώ. Και λογικά θα συναντηθεί πάλι η τριάδα. Με αυτά τα ρούχα που έχω δεν μπορώ να οδηγάω αυτή την παλιά τζούρα. Αλλά αυτό είναι κουκλάκι ζωγραφικό στο. Yeah baby. Και ερχόμαστε στο σπίτι του Μάικλ. Για να δούμε αν πρέπει να έρθω σαν Μάικλ ή όχι. Όχι. Man, your house is empty. Hey. Ωραία, και τώρα είμαστε εδώ. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife. No, no, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Now bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. Mm-hmm. And, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. Τι φάση με αυτή. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. Mm-hmm. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to requisition it. Μάλιστα, μας θυμίζει την αποτυχημένη αποστολή, νομίζω. You're a wanted man. Stay low.
and watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Λογικά θα είναι και η τελευταία αποστολή του βίντεο. Αν και κάθε φορά που είμαστε με τον Τρέβορ, ξέρω πώς εξελίζονται τα πράγματα. Σκατά. Φτάσαμε λοιπόν εδώ. Και ούτε καν θυμάμαι πώς το πιλοτάρουν αυτό το πράγμα. Λογικά να πάω ευθεία, θα πάρει φόρα και θα ανέβει από μόνο του. Δεν ανέβηκε από μόνο του. Κάτι άλλο κάνουμε. Ωραία, θυμήθηκα. Με το ποντίκι και το κλικ. Ωραία, πρέπει να μείνω και χαμηλά για μας. Λογικά πρέπει να πιάσουμε αυτό το αεροπλάνο που είναι εκεί πάνω. Πρέπει να αποφύγουμε αυτή την περιοχή εκεί πέρα. Δεν μπορώ να περάσω από εκεί. Θα μεγαζώσουμε. Και πού να πάω, ρε φίλε. Θα πάρει λίγο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η αποστολή. Γιατί είναι αποστολή κυνηγιού. Και δεν μπορώ να κάνω και πολλά κατά τη διάρκεια. Επίσης το γεγονός ότι το μονοκινητήριο που έχουμε εμείς μπορεί να ακολουθήσει το jet το μεγάλο που είναι πάνω. Και μάλιστα σε χαμηλό τέτοιο υψόμετρο με ξεπερνάει λίγο. Ωραία, τώρα μπορούμε να πάρουμε ύψος. Λογικά τώρα που είμαι πιο ψηλά μπορώ να το φτάσω πιο γρήγορα. Αλλά και να το φτάσω, τι θα κάνω, θα το τρακαρώ. Πρέπει να το φτάσω, ακόμα δεν θέλω. Άλλαξε την πορεία σου ή θα σε πυροβολήσουμε, λέω. Fly inside, inside. Πώς θα πετάξω μέσα. Πώς θα... Μήπως έπρεπε να κάνω τέτοιο. Τελείωσε η αποστολή. Απλά θα πάω ευθεία. Θα προσπαθήσω να μπω μέσα μαζί με το τέτοιο. Ναι. Νομίζω ότι δεν ήθελε αυτό, αλλά ό,τι φαίνεται... Αλλά δεν έχετε μόνο ένα man down. Όλοι οι men σας down. Ωραία, είμαι με εξαιρετικά low health. Άντε για. Now, who's gonna fly this thing? Θα το πιλωτάρει ο Trevor. Ξέρει και από τέτοιο αεροπλάνο. Πάρε ύψος μου, είπε ο άλλος. Παίρνω ύψος εγώ συνέχεια. Ό,τι φαίνεται δεν θα μας αφήσουν σε ησυχία. Προσπαθώ να τους πείσει ο Trevor να μην την πυροβολήσουν. Μάλιστα. Και τώρα θα μας διαλύσουν. Πρέπει να κάνω τώρα. Αυτό είναι το σχέδιό σου. Αυτό ήτανε. Θα φύγω με στήλο μας. Yeehaw! Ωραία, είδαμε που έπεσε το αεροπλάνο. Τώρα λογικά πρέπει να πάω εκεί. Από ό,τι φαίνεται θα την κολυμπήσουμε την υπόλοιπη απόσταση. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Κάπου εδώ έπεσε το αεροπλάνο τέλος πάντων. Αλλά η τέτοια μου λέει να βγω στη στεριά. Οπότε πάμε full έτσι όπως είμαστε στη στεριά. Ωραία. Mission passed. Λεβέντικα. Να μιλήσουμε και με τον Ρον. Και με αυτή την ευχάριστη νότα, αυτό το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Λοιπόν, όσοι φτάσατε σε αυτό εδώ το σημείο του βίντεο και σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το κουμπί του like. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο να προωθηθεί σε περισσότερο κόσμο το συγκεκριμένο βίντεο. Όπως και επίσης τα σχόλιά σας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν τα social media. Ακολουθώντας με εκεί πέρα με βοηθάτε και από αυτήν εκεί την πλευρά. Σύντομα υπάρχει ο Discord server που μπορούμε να τα πούμε έτσι παρέα. Γύρω μου θα εμφανιστούν διάφορα βίντεο, κλικάρετε και αυτά άμα δεν τα έχετε δει και live. Επίσης πατήστε το κουμπί του subscribe αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού. Αυτός είναι ο τρόπος που ο αλγόριθμος του YouTube μετράει το πόσο μεγάλο είναι ένα κανάλι και είναι η υπέρτατη βοήθεια. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τσάκια!